Χαίρετε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Αρχιεπισκοπή. Και εγώ. Για μας είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή σας, κύριε Γενική Γραμματέα, διότι κάθε πολιτικός αρχηγός που έρχεται από την πατρίδα μας μας δίνει μεγάλη χαρά. Και ιδιαίτερα ξέρετε ότι με την αριστερά, έτσι να το πω γενικότερα, μας συνδέουν ως εκκλησία και ως χριστιανική πίστη οι ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα, για την δικαιοσύνη, την ειρήνη, την αδικία που υπάρχει στον κόσμο, τη φτώχεια. Και όλα αυτά είναι ένας κοινός παρανομαστής στον οποίο νομίζω ότι βρίσκουμε έδαφος να συνεργαστούμε και να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Η ομογένεια πάντοτε είναι στο πλευρό της πατρίδας, έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, όποτε η πατρίδα μας χρειάζεται, είτε είναι σε καλές μέρες, είτε είναι σε δύσκολες μέρες, είτε είναι σε αγώνες για τα θέματα τα εθνικά, είτε είναι για συμπαράσταση σε θέματα ανθρωπιστικά και κοινωνικά, η ομογένεια και η Αρχιεπισκοπή πάντοτε με μεγάλη χαρά συνδράμουν και συντρέχουν στις ανάγκες της πατρίδας μας. Με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς σας υποδεχόμαστε στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή και ευχόμαστε καλή επιτυχία για τον σκοπό της επισκέψεώς σας. Και εμείς νιώθουμε, πρέπει να σας πω, όλη η αντιπροσωπεία μας, όχι προσωπικά μόνο εγώ, ιδιαίτερη συγκίνηση που βρισκόμαστε εδώ, δίπλα στους συμπατριώτες μας, μαζί να τους γνωρίσουμε. Εμένα είναι και πρώτη φορά το ταξίδι μου στη Νέα Υόρκη, δεν έχω ξανάρθει πριν, οπότε είναι... Να είναι μια καλή αρχή. Ναι. Και βέβαια πρέπει, θέλουμε να μιλήσουμε με τους Έλληνες ομογενείς, έχουν προσφέρει πάρα πολλά, έχουν φύγει με χίλιες δυο δυσκολίες, οι παλιότερες γενιές κυρίως, αλλά δυστυχώς η ιστορία κάπως επαναλαμβάνεται. Με την τελευταία οικονομική κρίση είχαμε και νέα φυγή, είτε για δουλειά, για επαγγελματική αποκατάσταση με τις δυσκολίες που συναντούσε ο λαός μας στην Ελλάδα, είτε για σπουδές, για μεταπτυχιακά κλπ. Δεν μπορούσε να απορροφήσει δηλαδή αυτό το δυναμικό η χώρα μας. Και από αυτή τη σκοπιά έχει μεγάλη σημασία νομίζουμε, γιατί η προσφορά τους είναι τεράστια. Όχι μόνο η προσωπική προσφορά τους για τις οικογένειές τους, για το περιβάλλον τους, αλλά γενικότερα κρατάνε ζωντανή την παράδοση, τις αξίες μας, την ιστορία του τόπου μας, της πατρίδας μας και μπορούν να τη μεταλαμπαδεύουν και στις νεότερες γενιές και βεβαίως όλα αυτά να σμίγουν σε μια νέα κοινωνία που ζουν εδώ, ιδιαίτερα στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού που λέω που έχει μεγαλύτερη σημασία, με τους ανθρώπους, με τις αντιλήψεις τους, με την προσπάθεια που κάνουν ενάντια στο ρατσισμό, σε φαινόμενα που έχουμε δύσκολα, η ανοχή στη διαφορετικότητα, στα ζητήματα που συναντάμε και βεβαίως η αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, με τους εργαζόμενους όλου του κόσμου, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Οι λαοί κυρίως δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, γιατί δυστυχώς τα κράτη, οι ηγεσίες, τα μεγάλα συμφέροντα πάντα βρίσκουν τρόπους να ανταγωνίζονται. Είναι στο ίδιο το DNA αυτού του συστήματος, όπως συνηθίζουμε εμείς κυρίως να λέμε, η αριστερά που λέτε εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα όπως λέω εγώ. Και νομίζουμε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε με τους ομογενείς, θα τους καλέσουμε να συμμετέχουν στις εκλογές. Υπάρχει δυνατότητα τώρα με την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές στις 9 του Ιουνίου, και βεβαίως να ακούσουμε και ζητήματα που μπορούμε να τα προωθήσουμε προς την κεντρική κυβέρνηση, να βοηθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας, αυτές που έχουμε τέλος πάντων, έτσι ώστε να επιλύονται. Γιατί δυστυχώς, όπως μας είπε και ο Γενικός Πρόξενος, υπάρχει ακόμα υποστελέχωση των προξενείων, πρέπει να απλοποιηθούν κάποιες διαδικασίες, να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι δηλαδή, αλλά αυτό χρειάζεται και προσωπικό, χρειάζεται και χρηματοδότηση, και φυσικά να αναπτυχθεί όλη αυτή η δράση. Ας πούμε για μας η ελληνόγλωση, η εκπαίδευση, που το συνάντησα και σε άλλες χώρες που επισκεφθήκαμε, σε άλλα προξενία και σε ομογενείς, είναι κρίσιμο ζήτημα.
δεν μπορεί τα παιδιά, τα νέα που γεννιούνται εδώ, οι νεότερες γενιές και ειδικά εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε πρώτης, όχι πρώτης, δεύτερης, τρίτης και βάλε πλέον γενιάς. Βέβαια δύσκολο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να αφήνει το στίγμα, να υπάρχει σπίθα μέσα, να ξέρουν την πατρίδα τους, το χωριό που κατάγεται ο προπάπος τους, την ιστορία του τόπου, να ξέρουν τα σύγχρονα προβλήματα επίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, γιατί πολλοί την επισκέπτονται είτε ως, όχι μόνο ως τουρίστες, όσοι έχουν και κάποια σχέση, πάνε και βλέπουν συγγενείς τους, γνωστούς. Άρα έχει σημασία αυτό, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που δεν γίνονται. Ξέρουμε βεβαίως ότι εσείς κάνετε προσπάθεια και βοηθάτε όσο μπορείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπήρχε μια τάση να κλείνουν τα σχολεία, λόγω κυρίως οικονομικών θεμάτων, αλλά δεν είναι αποδεκτό στην Αμερική να μιλάμε για οικονομικά θέματα όταν πρόκειται για σχολεία και για παιδεία. Απλά, μάλλον η παιδεία η ελληνική ετέθη σε κατώτερη προτεραιότητα. Και γι' αυτό δεσμεύτηκα και μέχρι τώρα, με τη χάρη του Θεού, κράτησα τη δέσμευσή μου, που των ημερών μου δεν έκλεισε κανένα σχολείο. Αντιθέτως, άνοιξαν αρκετά και μερικά που κινδύνευαν να κλείσουν, με μεγάλη θυσία πήραν τον καλό το δρόμο. Δύο στοιχεία αφορούν την εκκλησία μας στην Αμερική που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας. Και ίσως και είναι και πλησιέστερα προς τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ενδεχομένως, δεν μπορώ να πω ότι τα ξέρω όλες τις θέσεις σας, να πω την αλήθεια, αλλά δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σαν εκκλησιαστική εμπειρία για την Ελλάδα είναι, πρώτον, ότι εδώ η Αρχιεπισκοπή αναπτύσσεται και προοδεύει σε μια χώρα όπου υπάρχει πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Είναι μια εμπειρία που μπορεί να φανεί χρήσιμη και είναι μια απόδειξη ότι θα μπορούσε εκκλησία και κράτος να είναι χωρισμένα και παρόλα αυτά να μην επηρεάζει την πρόοδο και την ευημερία της εκκλησίας. Το πρώτο. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος οργάνωσης της Αρχιεπισκοπής. Εδώ δεν έχει η Αρχιεπισκοπή ενορίες με την έννοια και την δομή που υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε κοινότητες. Κοινότητες που ο λαϊκός έχει απόλυτη συμμετοχικότητα, δικαίωμα ψήφου και αποφασίζει για τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα της εκκλησιαστικής οργάνωσης. Από την κοινότητα, την τοπική, που λέμε ενορία στην Ελλάδα, μέχρι και την Αρχιεπισκοπή. Επομένως, υπάρχει ένα σώμα λαϊκών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι στελεχώνουν και τους κληρικούς και την Σύνοδο, έχουμε και δική μας επαρχιακή Σύνοδο εδώ, και η συμμετοχή του λαού δεν είναι διακοσμητική, είναι ουσιαστική, είναι με διαδικασίες εκλογής και όχι διορισμού και εξονομασμού. Επομένως, αυτές οι δύο εμπειρίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες και για την πατρίδα μας. Πιστεύω ότι το μυστικό της επιτυχίας της Αρχιεπισκοπής, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι μία από τις εκκλησιαστικά επιτυχημένες επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου, οφείλεται αυτή η επιτυχία στην συμμετοχή του λαού ουσιαστικά σε όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων και όλα τα όργανα ελέγχου, διοικητικού και οικονομικού ελέγχου. Αυτά είναι χρήσιμα, γιατί δεν ακολουθούν την πεπατημένη οδό ότι ο λαϊκός είναι απλά ο πιστός ο οποίος ακολουθεί τις εντολές τυφλά της εκκλησιαστικής ηγεσίας, αλλά έχει ενεργό ρόλο και γίνεται σεβαστός σε όλα τα όργανα διοίκησης της εκκλησίας. Και είναι η εκκλησία, κλήρος και λαός. Αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ίσως σας είναι και εσάς χρήσιμα και για την πατρίδα μας, γιατί υπάρχει μια φοβία γενικά στην Ελλάδα τι θα γίνει αν χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Δεν ξέρω αν θα αποφασιστεί τελικά αυτό στην Ελλάδα. Αυτό είναι θέμα της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ελληνικής Πολιτείας. Απλά εμείς έχουμε εδώ μια συγκεκριμένη εμπειρία την οποία την καταθέτουμε, μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όλες τις κατευθύνσεις.
θα μπορούσε να είναι, να υπάρχει ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και κοινή δράση σε τομείς που και το κράτος και η εκκλησία χρειάζονται. Δεν, χωρίς να κάνει παρεμβάσεις ή ο ένας ή ο άλλος στα του οίκου του καθενός και χωρίς βεβαίως να χειραγωγείται και ο ελληνικός λαός. Οι άνθρωποι να μπορούν ελεύθερα να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους είτε στη Βουλή όταν έχουμε εθνικές εκλογές, είτε σε ευρωεκλογές όταν έχουμε ευρωεκλογές, είτε στις τοπικές κοινότητες, είτε στα σωματεία ή στους συλλόγους τους, να μην υπάρχει δηλαδή αυτό το ασφικτικό, η ασφικτική δέσμευση και χειραγώγηση ανθρώπων. Θέλει μια προσοχή αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, εμείς έχουμε και ιδιαίτερες ευαισθησίες, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα περάσαμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λέω, κυρίως οι προηγούμενες γενιές, αλλά και η ηλικία η δικιά μου βεβαίως τα πρόλαβε αυτά, με δικτατορίες, με διώξεις, με κατατρεγμούς, με απαγορεύσεις, πέτρινα χρόνια δηλαδή. Οπότε σε αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στο παρελθόν και να διδαχθούμε από την ιστορία όλοι μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Βοηθήσει λίγο στο να μην γίνεται κομματική εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος του λαού από συγκεκριμένα κόμματα τα οποία θεωρούν ίσως ότι εκφράζουν τους χριστιανούς ορθοδόξους. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και στην Αμερική, ξέρετε, δεν είναι μόνο ελλαδικό φαινόμενο. Κόμματα πολιτικά και εδώ στην Αμερική απομονώνουν συγκεκριμένες διδασκαλίες του Ευαγγελίου και του Χριστιανισμού και τα χρησιμοποιούν για κομματικούς σκοπούς, για να κάπως να εκμεταλλευτούν το θρησκευτικό συναίσθημα και τις ευαισθησίες των πιστών ανθρώπων κάθε θρησκείας, περισσότερο του χριστιανισμού εδώ στην Αμερική, για να πούν ότι εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί και να ψηφίζετε τους καλούς χριστιανούς. Αυτά είναι αντίθετα προς τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και αντίθετα προς τη διδασκαλία του ίδιου του Χριστού που δεν χωρίζει τους ανθρώπους, δεν χώρισε ποτέ. Ακριβώς το αντίθετο, έσπασε όλα τα ταμπού της εποχής του, Χριστός ο ίδιος. Και φτάσαμε 2.000 χρόνια μετά να απορούμε αν πρέπει να σπάσουμε και εμείς τα ταμπού των κοινωνιών στις οποίες ζούμε. Και πραγματικά αυτό είναι λυπηρό, είναι μια οπισθοχώρηση του χριστιανισμού στις αρχές του. Και στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, δυστυχώς. Πάρα πολλά κόμματα ή οργανώσεις αξιοποιούν το θρησκευτικό συνέστημα που είναι ειλικρινές, γνήσιο του ελληνικού λαού και προσπαθούν να προσετεριστούν ανθρώπους και με δυστυχώς ακραίες και λάθος αντιλήψεις, ρατσιστικές, φασιστικές, διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία μας και πρέπει να το αντιπαλέψουμε. Δυστυχώς αυτό το ζήτημα λόγω των μέσων ενημέρωσης έχει γίνει τώρα και σε ένα ακροατήριο πιο προοδευτικό ή σε ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν και στα λόγια μιλάνε ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι, ούτε να εργαλειοποιείται η θρησκεία, το θρησκευτικό συναίσθημα και δυστυχώς πέφτουν στην παγίδα όλου αυτού προκειμένου και εκείνοι να προσετεριστούν ανθρώπους μαζί τους. Ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας ήταν ιερέας. Το διάβασα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Τον οποίο τον εκτελέσαν οι Γερμανοί κατακτητές το 1944. Τέτοια εποχή, τον Απρίλιο του 1944 εκτελέστηκε. Βλέπετε πως ο αυτός ο παπάς πάντα ήταν εκφραστής του λαϊκού συναισθήματος και ποτέ δεν έμπαινε σε καλούπια. Ναι, και ήταν μπροστά και στον αγώνα για να απελευθερωθεί η πατρίδα τότε. Και πάλι ευχαριστώ που ήρθατε. Χάρηκα που σας γνώρισα. Καλό ταξίδι. Και σας περιμένουμε και πάλι. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα.